Ξεκινήσω από το εξής. Όπως είπα και πριν, σε ένα σύγχρονο κράτος προμίας σκανδιναβικού τύπου, αλλά και σε ένα οποιοδήποτε κράτος, το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Είναι ένα αναπαλαιοτρίωτο δημόσιο αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού. Και πρέπει έτσι να παραμείνει. Είναι αδιανόητο το νερό να δίδεται από ιδιωτικές εταιρείες στον αργολικό λαό. Ο ανάβαλος είναι μια τεράστια λύση. Όχι μόνο για την Αργολίδα, αλλά και όλη την Πελοπόννησο. Δυστυχώς δεν είχε γίνει τίποτα για τον ανάβαλο και έπρεπε να υπάρξει τεράστια δέσμευση του αυριανού Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για να κυνηγεί το σύστημα και να ανακαλύψουν ότι κάπου στα συρτάρια υπήρχε καταχωνιασμένη η αίτηση για να μπει το έργο στο πρόγραμμα Αλέξανδρου Μπαλτατζής. Από το ΕΣΠΑ, το περίφημο και ταλαιπωρημένο ΕΣΠΑ, όπου υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ για να δοθούν στην αγροτιά και από αυτά η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μας λένε ότι το έργο προχωράει. Και τι μας είπαν, κύριε Πιτσάκη? Ότι θα δοθούν 23 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι για μελέτες για να φτάσει το έργο μέχρι το Κουτσοπόδι. Ποιοι είναι αυτοί οι περίφημοι μελετητές που θέλουν 23 εκατομμύρια ευρώ για να μελετήσουν? Έτσι γίνεται. Γιατί να μην δώσουν. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Εδώ εγώ θέλω τα 23 εκατομμύρια. Ο νυν νομάρχης μου είχε εκμυστηρευτεί ότι η μελέτη ενός έργου. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Στήχησε περισσότερο από το έργο. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Και δεν μπήκε κανείς φυλακή δηλαδή. Ποια είναι αυτά τα καρτέλ που θέλουν 23 εκατομμύρια ευρώ για να σκεφτούν το αυτονόητο? Φοβερές καταστάσεις. Αυτά θα κοπούνε. Ο ανάβαλος θα πάει σε όλη την Αργολίδα. Εμείς θα ξανακοιτάξουμε. Ναι, γιατί αυτοί οι μελετητές. Όπως είπατε, υπάρχει δέσμευση Παπανδρέου. Υπάρχει δέσμευση Παπανδρέου. Αλλά εμείς δεν θα σκορπίσουμε τα λεφτά σε μελετητές, κύριε Πιτσάκη. Βγήκε με δήλωση. Τα λεφτά θα πάνε στο να γίνουν οι αντλίες, τα αντιλιοστάσια και να φτάσει ο ανάβαλος από το Κυβέρι μέχρι το Σωληνάρι, μέχρι το Ράδο Πελεή, σε όλη την Αργολίδα. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει και το φράγμα της Τζεντζελιάς, σωστά, για να αποτιστεί και η δύσμηρη Ερμιονίδα, η οποία έχει τόσο τεράστιο πρόβλημα. Το ανάβαλος ανήκει στην Αργολίδα, ανήκει στον αργολικό λαό και από το περίσσευμα του αναβάλου, γιατί είναι τεράστια ποσότητα, 60.000 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα. Αν υπάρξει περίσσευμα, ευχαρίστω να ποτίσουμε και τους γειτονικούς νομούς. Αλλά αυτή είναι η λύση. Και ο ανάβαλος θα προχωρήσει γρήγορα, χωρίς υπόγειες διαδρομές και χωρίς τεράστιες αμοιβές. Μάλιστα. Είδατε πολύ κόσμο, φαντάζομαι, αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας. Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ είναι καλό, πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, κύριε Πιτσάκη, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Που μπορεί να διεισδύσει και σε άλλους χώρους, λέτε? Εγώ πιστεύω, εγώ κάνω έκκληση αυτή τη φορά σαν Γιώργος Παραβάντης, σαν ένας πολιτικός μετριοπαθής, ένας πολιτικός που είμαι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αποτείνομαι και στους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου, στον νοικοκυρέο πολιτικό και στον νοικοκυρέο πολίτη της Νέας Δημοκρατίας που είναι απογοητευμένος και τους λέω το εξής. Από τη Δευτέρα, αλλά και ήδη από τώρα, ελάτε όλοι κοντά μας. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα. Το ΠΑΣΟΚ σίγουρα θα είναι στη διαχείριση της εξουσίας τη Δευτέρα. Εγώ έχω έρθει εδώ, έχω πιστέψει στην πατρίδα μου μόνο για την προσφορά, για να βοηθήσω να λυθούν τα προβλήματα με τις γνώσεις μου του ευρωπαϊκού δικαίου και με τις γνώσεις μου ως δικηγόρου. Όλο τον κόσμο θα αγκαλιάσουμε, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Όλοι στον ίδιο τόπο κατοικούμε. Όταν είναι ξερή η Αργολίδα, όλοι δυστυχούμε. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταργηθεί αυτή η κοροϊδία με το νερό, όπου πλέον δίνουν στον άφλιο ένα νερό το οποίο πωλείται φθηνά και δεν ξέρει ο κόσμος ότι το νερό αυτό είναι νερό της ΕΙΔΑΠ και για το οποίο το έχουν εμφιαλώσει μόνο στους δίσμηρους κατοίκους Αργολίδας. Εταιρεία το έχει... Δεν θέλω να πω, ξέρει. Ιδιώτες το έχουν εμφιαλώσει. Δεν θέλω να πω. Εντάξει, ξέρει ο κόσμος ποιο είναι αυτό το νερό. Λοιπόν, μας πουλάνε νερό της ΕΙΔΑΠ σαν μεταλλικό νερό. Δηλαδή εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, εμείς αποτινόμεθα στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν χαρακόμματα. Αυτά έχουν καταργηθεί εδώ και 30 χρόνια. Εγώ μπήκα στην πολιτική και άφησα ένα πολύ επιτυχημένο δικηγορικό γραφείο για να βοηθήσω με τις δικηγορικές μου και τις πολιτικές μου γνώσεις στο να ανεβάσουμε την Αργολίδα λίγο πιο ψηλά, διότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να είμαστε ο πιο φτωχός νομός της Ευρώπης, πίσω και από την Ήπειρο. Και είναι και ξεφτιλιστικό 37% των καταναλωτών στην Αργολίδα να τους κόβεται το ρεύμα και ο ΤΕ.
και να υπάρχουν χίλιες βίλες στην Αργολίδα αυτή τη στιγμή, οι οποίες ανήκουν σε ανθρώπους πάμπλουτους και οι οποίες πληρώνουν 10 ευρώ το μήνα ρεύμα, γιατί είχαν το προνόμιο να βάλουν ρεύμα εργοταξιακό. Ναι, και δεν έχουν πληρώσει και ποτέ φόρους και έχουν ποτέ καταπατήσει και δημόσιες εκτάσεις. Καλά, αυτά τα ξέρουμε. Αυτά τα θέματα γνωστά. Δεν ξέρω τώρα το Πασόκ εδώ τοπικά κατά δούμε, πόσο. Κύριε Πιτσάκη, όλους αυτούς τους χρυσοκάνθαρους που κάνουν τις βίλες στον Αιγιαλό, εκεί έχουμε να κάνουμε και με το ειδικό χωροταξικό του κ. Σουφλιά, ο οποίος δυστυχώς δημιούργησε τις προϋποθέσεις να γίνονται θηριώδη οικοδομήματα στον Αιγιαλό. Ένα τέτοιο ετοιμάζεται τώρα σε Καλαμάτα, ένα άλλο στο Βόλο. Εμείς στην Αργολίδα αυτό θα το αποτρέψουμε 100% και θα κάνουμε ένα χωροταξικό. Μα δεν εννοούμε, κύριε Πιτσάκη, να σου λέει να οικοδομούν μόνο τα 200 στρέμματα. Ναι, 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 δεν εννοούμε να σου λέει για την Ερμιονίδα να οικοδομούν μόνο τα 16 στρέμματα τεράστιες επαύλεις. Πρέπει να οικοδομήσουν και τα 4 στρέμματα. Ναι. Για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει, να αποκτήσει κατοικίες, να μπορέσει να μπει χρήμα, να πληρωθούν και μαγαζάτορα. Αυτοδυναμία βλέπετε. Στην Ερμιονίδα. Αυτοδυναμία βλέπετε. Η αυτοδυναμία είναι πάρα πολύ εφικτή και πιθανή, αλλά ο κόσμος δεν πρέπει να εφησυχάσει. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν πρέπει να εφησυχάσει. Μία επόμενη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε διάστημα 40 ημερών θα είναι καταστρεπτική. Θα είναι καταστρεπτική. Τουλάχιστον για την οικονομία τη χώρα. Διότι όλοι ξέρουμε ότι η χώρα σε ένα μήνα δεν έχει να πληρώσει. Και ο Αλμούνια περιμένετε ο Παπανδρέου για να αναδιαπραγματευτούμε αυτό το τεράστιο χρέος. Κοιτάξτε. Εντάξει, το χρέος θα το πετύχει, φαντάζομαι, αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα και προϋπολογισμού και δώρο. Να μην κρυβόμαστε. Κοιτάξτε, το Δεκέμβρη δίνει δώρο το κράτος στους υπαλλήλους. Κάθε φορά καλείται το Πασόκ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι τα βγάλαμε και το 93 που ο κ. Βαρβιτσιός δεν είχε πληρώσει συντάξεις. Έτσι και ήταν τα επιτόκια σε 28%, έτσι θα τα βγάλουμε και τώρα από τη φωτιά, διότι είμαστε πάρα πολύ μελετημένοι, αλλά και γιατί διαφέρουμε φιλοσοφικά από κάποιον νεοφιλελεύθερο στο εξής, ότι εμείς θέλουμε τα κέρδη να φορολογούνται και να επιστρέφουν στον κόσμο. Έχεις βγάλει, κύριε, 10 δραχμές, δώσε και 3 ο Παπαδρέου, στο μεσαίο, με λίγα λόγια, και στο μεσαίο, ναι, για να αναπτυχθεί η οικονομία. Ο Παπαδρέου με λίγα λόγια θέλει να ρίξει πάντως χρήμα στην αγορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ρίξει χρήμα στην αγορά. Ο Παπανδρέου λέει: θα ρίξω χρήμα, θα κινηθεί το γρανάζι, θα αποδώσει και θα πληρώσω. Ποιοι όμως καταναλώνουν το χρήμα? Ο μικρομεσαίος, ο συνταξιούχος, ο φοιτητής, αυτοί. Ο χρυσοκάνθαρος θα φύγει στο εξωτερικό. Ναι. Εμείς έτσι θα κινήσουμε την οικονομία. Ο Καραμαλής λέει, ας πούμε, ότι θα παγώσω τους μισθούς, θα παγώσω τις συντάξεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι όραμα έχει, πώς μπορεί το γρανάζι της ανάπτυξης να ξαναξεκινήσει τη στιγμή. Γιατί εμείς λέτε πέρα, έχουν παραδώσει τα όπλα? Ήταν ανίκανοι. Τι έφταξε? Εμείς μόνο να συμπληρώσω ότι πέραν από τη δίκαιη φορολογία θα εφαρμόσουμε, όπως σας είπα, και το σύστημα της πράσινης ανάπτυξης, η οποία μόνο σε φωτοβολταϊκά θα δώσει 4.000 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης θα καταργήσουμε τους απαράδεκτους θεσμούς της ελαστικής εργασίας, της ενοικιάσεως εργαζομένων και το λεγόμενο stages, που ήταν ένας θεσμός ευρωπαϊκός και ο οποίος ειδικά στην Αργολίδα οδηγήθηκε σε τεράστια κατάκριση. Και ξέρουμε όλοι ποιος το έκανε αυτό στην Αργολίδα. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί και σχέσεις υπόγειες και πελατειακές και συντολογικές. Και δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία τώρα. Και ηθικό, διότι παίζεις με τα όνειρα της νεολαίας. Πάνω από ένα νεαρό παιδί. Και το δεσμεύεις με 450 ευρώ. Πάνω από ένα νεαρό παιδί αρχίζει να του αρέσει, του λες φύγε. Και το άλλο το παιδί έχει 4 και 5 και 6 εξάμηνα και μετά διορίζεται. Όλα αυτά θα τα καταργήσουμε. Είναι θεσμοί ρουσφωτολογικοί και δουλοπαρικίας. Και διαμορφώνουμε και στον πολίτη μία αίσθηση ότι πρέπει να είναι πελάτης ρωμαϊκού τύπου και να έχει μπάρμπα συγκορώνει για να δίνει τους ψήφους του με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θέλουμε, και εγώ θέλω, ο κόσμος να έρθει στο Πασόκ και στον Γιώργο τον Παραβάντη για τις ιδέες του. Και τον Παραβάντη θα βοηθήσει. Έχει προσφέρει σαν ιδιώτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ και σαν πολιτικός. Αρκεί να μου δώσει ο κόσμος και την απαραίτητη πολιτική δύναμη για να γίνω η φωνή του προς τα έξω. Λοιπόν, έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα. Αν θέλετε να μιλήσετε μια ώρα, θα πληρώσετε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, γιατί μας ρίχνει πρόστιμα μετά τις 12. Ωραία. Είναι και αυτό το φαινόμενο. Και μισό λεπτό. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη τουρκικαιώνα των σπαταλών, των επιτροπών κλπ. Έρχεται το ΕΡΣ και λέει σε ένα περιφερειακό κανάλι: Θα μου παίζεις υποχρεωτικά 20 λεπτά την ημέρα διαφημιστικό υλικό. Ναι. Είναι δυνατόν? Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει? Δεν λέω για το παρόν κανάλι. Είναι